Ο Γεράσιμος Γασπαρινάτος γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και διδάκτορ της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου το 1995, έχει διδάξει εταιρική διακυβέρνηση στο Alba Graduate School και έχει συγγράψει νομικές μονογραφίες αλλά και θεατρικά έργα που κυκλοφορούν από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. Από το 2020 ανέλαβε επικεφαλής του project της δημιουργίας του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2024 και το οποίο είναι ο διευθυντής. Το καλοκαίρι του 2023 εκδόθηκε το βιβλίο του «Μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ». Η ιστορία της ΑΕΚ γραμμένη σε ρήμα και εικονογραφημένη κατάλληλη για παιδιά και όχι μόνο. Γεράσιμε, καλώς όρισες στον Ιαννό. Καλώς σας βρήκα. Καλοτάξε τον για το βιβλίο σου. Δεν σου κρύβω τη χαρά μου, η οποία εκτός από χαρά είναι και συγκίνηση. Να πιάνω στο χέρι μου ένα βιβλίο που έχει τίτλο 100 χρόνια η ιστορία της ΑΕΚ μέσα από την εξέλιξη του γηπέδου της, που κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική, η οποία αρίστευσε πάνω σε αυτή την έκδοση, πολύ ωραία έκδοση. Γεράσιμος Γασπαρινάτος και Ανδρέας Δημάτος. Δύο κεφαλονίτες μας δώσαν τέτοια χαρά. Λοιπόν, και επειδή λένε ότι οι κεφαλονίτες έχουν μια τρέλα μέσα, πρέπει να έχεις μια τρέλα για να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο. Πρέπει λίγο. Την καλώς εννοούμενη που λέει, ναι. Τρέλα και τα λοιπά. Την έχουμε και ο Ανδρέας και εγώ, είμαστε κεφαλονίτες Βέρη. Και ακριβνής αίτησης. Ακριβνής αίτησης, μόνο ότι βέβαια η κεφαλονιά με την προσφυγιά δεν έχει κάποια... Δεν έχουμε πρόσφυγες στην κεφαλονιά, αλλά η ΑΕΚ πλέον έχει ξεφύγει από αυτό που ήταν κάποτε, που ήταν μόνο οι πρόσφυγες, πλέον είναι κάτι το ευρύτερο, έτσι. Εξού και έχει οπαδούς παντού. Παντού. Λοιπόν, πες μας τι είναι αυτό το βιβλίο. Καταρχάς, πιστεύω ότι είναι μια πολύ ευφυής ιδέα να παρουσιάσει κανείς την ιστορία της ΑΕΚ μέσα από την εξέλιξη του γηπέδου της. Δεν ήταν μόνο θέμα ευφυΐας και έμπνευσης, ήταν και θέμα αξιοποίησης ενός υλικού το οποίο είχα συλλέξει στο πλαίσιο της ενασχόλησης με το μουσείο της ΑΕΚ και του σκαψίματος που έκανα. Ξέταψα κάποια ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα. Δικού σου αρχείου ή ανθρώπων που προσέτρεξαν να σου δώσουν υλικό? Δεν ήταν μόνο ανθρώπων, ήταν και φορέων. Εκεί μάλιστα. Είναι το πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πήγα στο Υπουργείο, το τέως Υπουργείο Προνοίας, το οποίο ήταν εκείνο το οποίο έδινε και στα φυσικά πρόσωπα ή και στους φορείς τότε κάποια σπίτια ή οικόπεδα ή κάποιες περιουσίες εδώ, ιδιοκτησίες εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά και πανελλαδικά, προκειμένου να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους ή τη δραστηριότητά τους. Και επειδή η ΑΕΚ είχε πάρει από το Υπουργείο Προνοίας αυτή την έκταση που μετά έγινε το γήπεδο, θεώρησα ότι θα έπρεπε. Αυτό έγινε επί Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι δεν είναι? Όχι απόλυτα. Αλλά... Αυτό είναι μια πλάνη η οποία είναι υπάρχει. Είναι αστικός μύθος. Ο αστικός μύθος είναι ο εξής. Και υπάρχει μια υπεραπλούστευση λοιπόν που λέει το εξής σε μια πρόταση. Ότι η ΑΕΚ που είχε με το Βενιζέλο, ω προσφυγικό σωματείο, είχε με το Βενιζέλο σχέσεις. Ο Σπανούδης, ο πρώτος πρόεδρος ΑΕΚ και διευθυντής, ήταν του Βενιζέλου βουλευτής, υπουργός, λένε κάποιοι φίλος κτλ. Και έδωσε στην ΑΕΚ ο Βενιζέλο στο γήπεδο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Κατά το μέγιστο βαθμό δεν ισχύει. Έτσι, είναι μια υπεραπλούστευση. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πράγμα. Η ιστορία είναι πολύ, πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Προέκυψε λοιπόν. Ας πούμε από το φάκελο του Υπουργείου Προνοίας, τον οποίο κατάφερα να πάρω και να αξιοποιήσω μετά στο βιβλίο, προκύπτουν άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο σύνθετα καταρχάς από αυτό, έτσι. Γεράσιμε, τι περιέχει αυτό το βιβλίο? Περιέχει όλη την ιστορία του γηπέδου της ΑΕΚ, καταρχάς, έτσι, δηλαδή από την πρώτη παραχώρηση της χρήσης το 27, αρχές του 27, μέχρι που ξαναφτιάχτηκε το γήπεδο. Και είναι όλα τα βήματα. Το παίρνουμε το οικόπεδο, το καθαρίζουμε από τα δέντρα, το περιφράσουμε, το βάζουμε την πρώτη εξέδρα, τη δεύτερη, τη τρίτη, όλα αυτά μέσα στα βάθη των δεκαετιών. Το κάνουμε πια αυτό που ήταν μετά τα έργα γκούμα, το φτιάχνουμε έτσι και παστί, μετά γίνεται το σεισμό, το γκρεμίζουμε, το ξαναφτιάχνουμε, το ξαναπαλεύουμε από εδώ από εκεί. Είναι όλη η εξέλιξη του γηπέδου, αλλά μέσα από την εξέλιξη του γηπέδου
Το βιβλίο νομίζω ότι ευρύτερα παρουσιάζει την ιστορία της ΑΕΚ. Αυτό και δεν το λέμε ότι είναι απλά μια εξέλιξη του γηπέδου, γιατί ασχολούμαστε και με πράγματα, με ερωτήματα. Ας πούμε, ποιοι ήταν οι ιδρυτές της ΑΕΚ, έτσι, το οποίο έχει μια σημασία και δεν τους ξέρουμε οι ίδιες τους ιδρυτές μας. Ή ποιοι ήταν, ή κάποια ερωτήματα πιο θεμελιώδη, ας πούμε, να, ίσως δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ. Γιατί η ΑΕΚ είναι ο δημοφιλής προσφυγικός σύλλογος? Τουλάχιστον εκτός Θεσσαλονίκη, σε κάποιο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας, που είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά έχει μεγάλο στοιχείο και η ΑΕΚ στην Βόρεια. Έχει, έτσι. Έχει. Απλά λέω ότι δεν είναι πάντα. Όταν η ΑΕΚ πηγαίνει στη Μακεδονία να παίξει, κυτρινίζει ο τόπος. Είναι, τόσο, είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο δημοφιλέστερος προσωπικός. Ναι, βέβαια. Και τώρα δεν είναι. Λες γιατί δεν είναι, ας πούμε, ο Πανιώνιος ή ο Απόλλωνας. Ναι. Που αν τα βάλει κάτω κανείς τα πράγματα, όλα θα συνέτειναν στο να είναι κάποιος άλλος και όχι η ΑΕΚ. Mm. Δηλαδή, ο Απόλλωνας και ο Πανιώνιος είναι σύλλογοι οι οποίοι είναι προγενέστεροι της ΑΕΚ. Υπήρχαν στη Σμύρνη. Η ΑΕΚ ιδρύθηκε εδώ, δεν υπήρχε καμιά ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη. Όχι. Λοιπόν, έπειτα το προβάδισμα ακόμη και εδώ το είχαν πάλι ο Απόλλωνας και ο Πανιώνιος. Μετήχαν στο πρωτάθλημα Αθηνών του ποδοσφαίρου του 23-24 πριν ιδρυθεί η ΑΕΚ. Βέβαια. Και μάλιστα ο Απόλλωνας με τον Παναθηναϊκό να παίζει, έτσι. Ο Απόλλωνας παίρνει το πρωτάθλημα. Άρα προγενέστερη η ΑΕΚ δεν ήταν. Οι Κωνσταντινοπολίτες ήταν σαφώς λιγότερο, ο πιο ολιγάριθμοι από τους Σμυρνιούς εκείνα τα χρόνια. Διότι οι Σμυρνοί είναι που ήρθαν. Και δεν ήταν και πρόσφυγες με την έννοια που ήταν οι άλλοι. Δηλαδή δεν ήρθαν πάνω σε ένα μονόξυλο από τη Σμύρνη, από την Καταστροφή. Και τόσο μαζικά. Ναι, και τόσο ήτανε μαζικά. Λιγότερη. Δηλαδή ακόμα και στη Φιλαδέλφια που υπάρχουν μετρήσεις, οι Κωνσταντινοπολίτες ήταν 10% και η Σμυρνή ήταν 30%. Άρα δεν μπορεί να εξηγηθεί εκ πρώτης όψεως. Υπάρχει ένα οξύμορο ότι ξαφνικά δηλαδή αποφασίζουμε τώρα. Και το ότι η ΑΕΚ απέκτησε δημοφιλία αμέσως αποδεικνύεται το γεγονός ότι ήταν πλέον ο εταίρος του ΠΟΚ, ο τρίτος, μετά από 2 χρόνια από την ίδρυσή της, ήταν ήδη τόσο δημοφιλής που οι άλλοι 2 διαλέξαν την ΑΕΚ για εταίρος του ΠΟΚ. Που αυτό ήταν αμυγός για λόγους να κόψουμε κανένα στήριο, να φωνάξουμε κανένα ξένο. Έπαιξε ρόλο και η φανέλα, λες. Υπάρχει ένα τραγούδι, υπήρχε, δεν ξέρω αν ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει, ΑΕΚ Καβάλας. Ναι. Η οποία είχε έναν ύμνο που έλεγε ΑΕΚ, ΑΕΚ είναι το όνομά μας, η άμυνά μας από γρανίτη και η επίθεσή μας η φωτιά, και κατέληγε αυτό το τραγούδι και η κυτρινόμαυρη φανέλα αγαπιέται αμέσως από το θεατή. Και χωρίς ρήμα, χωρίς τίποτα. Είναι, τα, χρώματα του... είναι τα χρώματα των Βυζαντίτες, των παλαιολόγων, ο δικέφαλος κτλ. Εντάξει, okay, σίγουρα πρέπει να έχει παίξει ένα ρόλο και αυτό. Εγώ έχω μια άλλη θεωρία, τέλος πάντων, την οποία αναπτύσσω στο βιβλίο, που είναι λίγο πιο, ίσως και παίζει τελικά, ότι τη χρονιά, την πρώτη που μετήχαν στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Απόλλωνας, γιατί το πρώτο ουσιαστικό πρωτάθλημα Αθηνών ήταν το 24-25, μόλις έχει ιδρυθεί η ΑΕΚ. Και επειδή έχουν έρθει όλοι αυτοί οι πρόσφυγες εδώ που τους λιγάκι, εδώ, όχι λιγάκι, τους δεν τους καλοδέχτηκαν, έτσι, τους προσέβαλαν, κορκόσποροι και τι ήρθαν και τα λοιπά. Πράγματα σε έναν βαθμό που μπορεί να έχουν ένα και φυσιολογικά, δηλαδή όταν είναι 300.000 άνθρωποι στην Αθήνα και έρχονται άλλοι 200, τα πράγματα είναι, των πραγμάτων θα είχαμε και με τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, μέχρι και ιδεολογικές, έτσι. Υπήρξε κόντρα. Και πού μπορεί ο πρόσφυγας να πάρει λίγο το αίμα του πίσω και να νιώσει... Μάλιστα. Θα μπορεί να, γίνει, να αρχίσει να πιστολίζει. Είναι πολύ σεβαστή η δική σου. Στο ποδόσφαιρο. Ποιος ήταν εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, ρε παιδιά, ποιος είναι ο καλός δικός μας ο πρόσφυγας? Έτυχε, λοιπόν, να είναι η ΑΕΚ, διότι είχε, τέλος πάντων, πάρει και κάποιους παίχτες. Η αλήθεια είναι, με το που ιδρύθηκε, οι Κωνσταντινοπολίτες που ήταν σε άλλες ομάδες πήγαν στην ΑΕΚ. Αποψηλώθηκε ο Απόλλωνας, αποψηλώθηκε ο Πανιώνιος. Το momentum που λέμε ήταν καλό για την ΑΕΚ την πρώτη χρονιά. Και έτσι, εγώ νομίζω ότι ισχυρίζομαι, τέλος πάντων, ότι η ΑΕΚ απέκτησε μια ακαριαία δημοφιλία. Έτσι, η οποία ήδη, δηλαδή με το Απρίλιο του 2024 ιδρύθηκε, σε ένα χρόνο μετά μπορεί να έχει και 200.000 φιλάθλους. Μάλιστα. Τώρα που είπες ότι πραγματικά η ΑΕΚ αργότερα τα χρόνια που πέρασαν και στα πιο σύγχρονα μας χρόνια έκανε μεγάλες αφημάξεις και από τον Απόλλωνα και από τον Πανιώνα. Εδώ τα πιο ιστορικά της ποδοσφαιρικά είδωλα
ο Κώστας Νεστορίδης και ο Θωμάς Μαύρος είναι από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού. Για να μην πούμε και αργότερα, ο Γιώργος ο Σκρέκης, ο Γιώργος ο Δέδες, ο Θεοφιλόπουλος, πολλοί παίχτες ήρθαν από τον Πανιόνιο. Τα πιο τελευταία ο Ναλιτζής, δηλαδή είχε παίχτες πάρα πολλούς που έπαιρναν τον Πανιόνιο. Κυρίως τον Πανιόνιο. Τον Απόλλωνα πήρε τον Αρδίζογλου. Δηλαδή... Εντάξει, αργότερα βέβαια ο Απόλλωνας, με τον Απόλλωνα υπήρχε έτσι λίγο πιο έντονη. Και ο Απόλλωνας προσπάθησε έτσι πήρε να τις πάρει τον Μπούλη και τον Ζεραφίδη. Δηλαδή με τον Απόλλωνα ήταν είχε πιο έντονη. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια πολύ χαριτωμένα τώρα πρωτοσέλιδα που έχω βρει. Καλοκαίρι του 1953, τότε οι ομάδες με το που παίρνανε κάποιον παίχτη και τον έβαζαν να υπογράψει, μετά τον κρύβανε γιατί φοβόντουσαν να τον ξαναδούν. Και είχαν πάρει τους Πούλιδες, τον Πούλη, τον Κώστα και τον αδερφό του Απόλλωνας και τον είχαν πει στην Κεφαλονιά. Τώρα συμβαίνει τώρα επειδή. Και τι έγινε τώρα, τους κρύβανε εκεί πέρα, αλλά οι αργοστολιώτες, επειδή παίζανε το Λιξού, τους βάζανε να παίξουν. Σου λέει, ελάτε εδώ. Και έτσι διέρευσε το Χρυσβίγετο. Έχουν πλάκα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει. Όλη η ιστορία της ΑΕΚ μέσα από την εξέλιξη του γηπέδου και βεβαίως το τελευταίο τμήμα αφορά και αυτό το κόσμημα, το γήπεδο της Αγίας Σοφίας, η ΟΠΑΠ Αρένα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και εσύ και ο Ανδρέας Δημάτος, γιατί είστε συνδημιουργοί. Πόσο επίπονη ήταν η συλλογή των φωτογραφιών, αυτό είναι το κυριότερο, του υλικού. Πόσες φωτογραφίες έχει μέσα? Έχει γύρω στις 700 φωτογραφίες. Κάποιες, να πούμε κιόλας ότι είναι από το In Time Sports το, του Αργύρη Μακρύ, που ο οποίος μας έχει δώσει αυτή τη, έχει την καλοσύνη να μας παραχωρήσει αυτό το, τα δικαιώματα. Αλλά οι περισσότερες είναι δικούς μας, είναι από τη δική μας συλλογή. Γεράσιμε, εσύ για να φτιαχτεί αυτό το βιβλίο, εγκατέλειψε τη δικηγορική, γιατί δεν γίνεται αυτό. Θέλει νηστεία και προσευχή το έχει φτιάξει. Κοίταξε, γράφεται, έχει γραφτεί σε βάθος τριετίας. Έτσι, δεν και μετά. Πάλι. Αλλά... Ο Ανδρέας λείπει στο εξωτερικό. Ο Ανδρέας βοήθησε από γιατί, εκεί. Από εκεί τον έχουμε σημειώνει εκεί ναι. Και τον είχα και τον, με το Μασίγιο και το Καρότο. Δεν ήταν εντάξει. Ο Ανδρέας έγραψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βιβλίου. Και ευτυχώς, γιατί μόνο θα ήταν. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Κοίταξε, εντάξει, για μένα αυτό είναι ξεκούραση. Δηλαδή, τελειώνω τη δουλειά μου, γυρίζω σπίτι και πιάνω το χόμπι. Έτσι, το ίδιο πράγμα. Κάνω πάλι, γράφω πάλι γι' αυτό, αλλά. Ναι, αλλά ξεκουράζει. Όταν κάνουμε το χόμπι μας, ξεκουραζόμαστε. Ναι, ξεκουράζει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω πριν σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, 100 χρόνια. ΑΕΚ, η ιστορία της ΑΕΚ μέσα από την εξέλιξη του γηπέδου της, ό,τι καλύτερο για δώρο τα Χριστούγεννα. Μας έλυσες τα χέρια, το ότι θα πάμε δώρο. Θέλω να σου δείξω και κάτι το οποίο είναι από τη δική μου προσωπική συλλογή, το οποίο το θεωρώ ανεκτίμητο και το φυλάσω έτσι για να μην αλλοιωθεί. Στις 26 του Σεπτέμβρη του 1971, όντας 10 χρονών, είναι το πρώτο παιχνίδι που παρακολουθώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ως νεαρός ενωσίτης, ως παιδάκι και εκείνη τη μέρα η ΑΕΚ κέρδισε τον ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ του Παναγιώτη Βεντούρη, τον Τάκη τον Βεντούρη, τον οποίο Θεός χωρέστον τον γνώρισα αργότερα και ήμασταν και φίλοι, όπως και με όλους τους παίχτες αυτούς. Τότε λοιπόν δεν υπήρχαν πολλά όπως τώρα διαδίκτυα, μπουτίκ, τίποτα. Τα καπελάκια τα πουλούσαν απ' έξω, κάτι χάρτινα και πλαστικά, τα θυμάσαι. Αργότερα εσύ, γιατί όταν πήγα εγώ για πρώτη φορά στο γήπεδο, συγγεννήθηκες. Έτσι. Λοιπόν, τότε λοιπόν μετά από κάνα-δυο Κυριακές πωλήθηκε αυτή η φωτογραφία σε Car Postal από τις εκδόσεις Χρήστου Αγγελίδη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο ήταν 533-639 για να καταλάβεις, ήταν ακόμα εξαψήφια. Και είναι αυτή η φωτογραφία. Και σου έδωσε και ένα αντίγραφο να το έχεις. Και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Εδώ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Είχε κερδίσει μάλιστα δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε στο Γουέμπλεϊ εκείνη τη χρονιά που το κέρδισε δύο φορές. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να είναι καλοτάξιο το βιβλίο σου. Για τη φιλοξενία και για τα καλά σου. Και να σπεύσουν οι ενωσίτες εδώ στον Ιαννό να το αγοράσουν και να το κάνουν δώρο στους φίλους τους. Εκτός από τον Ιαννό, και υποθέτω ότι τα περισσότερα βιβλιοπωλεία θα πωλείτε και στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Μπουτίκ. Υποθέτω, ναι, θα γίνει κάποια. Τώρα είναι θέμα της εκδοτικής. Η εκδοτική θα κάνει. Μάλιστα. Θα θέλει προφανώς να πουλήσει, υποθέτω. Βέβαια, ο Ιαννός είναι στο κέντρο της Αθήνας και περιμένουμε όλο τον κόσμο εδώ. Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι μόνο που ήσουν εδώ στο Ιαννό, αλλά για αυτή την προσφορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ εγώ για τα καλά ευχαριστώ.